Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και το Μέρα 25 και τον Προεδρό του κύριο Βαρουφάκη για την τιμή που μας κάνανε. Οι προαναλύσαντες διαλύσαν την ομιλία μου, αλλά δεν θα την διαβάσω. Θα προσπαθήσω να πω πράγματα έξω, γιατί πήραν πολλά μέρη αυτών που είχα καταγράψει να σας πω. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος όμως, γιατί στο πάνελ που επιλέξατε, οι τρεις από τους πέντε είμαστε στη διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Και ο κύριος Καβαθάς, ο πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ και ο κύριος Κουγιουμτζής. Και αυτό αποδεικνύει ότι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών εκφράζει τη μικρομεσαία τάξη όχι μόνο στα πλαίσια της Αθήνας. Και μιας και οι προαναλύσαντες τα είπαν όλα, ας ξεκινήσω λίγο διαφορετικά, θυμίζοντας μια ας πούμε και μικρή γκάφα ενός υπουργού πρόσφατα. Κακώς υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν πρέπει να υπάρχει προστασία, όπως και δεν υπήρχε μέχρι το 2009. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα θα πρέπει να το εξετάσουμε σε μια ελεύθερη οικονομία τι σημαίνει προστασία της πρώτης κατοικίας. Ναι, αλλά με τον ίδιο τρόπο κακώς υπάρχει και προστασία των τραπεζών. Δηλαδή, οι τράπεζες στην Ελλάδα σήμερα όλες είναι δημόσιες. Γιατί πήρανε 50 δις επανακεφαλαιοποίηση από τα λεφτά μας, άρα κακώς οι τράπεζες σήμερα είναι ιδιωτικές. Θα πρέπει να είναι δημόσιες οι τράπεζες. Άρα με τα λεφτά του ελληνικού λαού καταφέραν να υπάρχουν. Άρα, όπως έγινε σε αυτούς μια ανακεφαλαιοποίηση, θα πρέπει να γίνει και σε επιχειρήσεις. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Θα πρέπει να υπάρχει αυτό που ζητάνε εργαζόμενοι και μικρομεσαίοι και νομίζω. Προηγουμένως ο κ. Ζαμπρόπουλος το είπε, το 99,2% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίοι. Καλό είναι να ξέρουμε από αυτούς, από τους 700.000 σε 400.000 είναι αυταπασχολούμενοι. Εργαζόμενοι του εαυτού τους δηλαδή. Εργαζόμενοι είναι βασικά. Και ειδικά στο επιμελητήριο που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος είναι το 80%. Για να απομεθοποιούμε για μερικά πράγματα, δηλαδή δεν είναι έτσι. Άρα, ισονομία σημαίνει όπως αντιμετωπίζονται οι μικρομεσαίοι, να αντιμετωπιστούν και οι μεγαλομεσαίοι. Δηλαδή, θα γνωρίζετε όλοι ότι σε ό,τι αφορά την φορολογία, τα χρέη προς την εφορία και τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, η σχέση είναι 75-25. Δηλαδή το 75% το χρωστάνε περίπου 5.000 πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ το υπόλοιπο 25% το χρωστάνε 120.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ισονομία λοιπόν σημαίνει ότι όσο πιέζει τη μικρομεσαία επιχείρηση μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση πρέπει να πιέζει και τη μεγάλη. Γιατί αυτό έχει διέξοδο διαφυγής, αλλά σε εμάς τελευταία διέξοδο διαφυγής είναι να κατασχέσουμε το σπίτι, να μου πάρει τα πάντα. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν εδώ μια ισονομία που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε στο προκείμενο. Εάν η οικονομία μέχρι το 2009 δεν είχε προστασία της πρώτης κατοικίας και κανείς εξ ημών δεν είχε το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί, τι συνέβη το 2009, κατέρευσαν τα πάντα. Ένας εργαζόμενος έχασε τη δουλειά του ή αναγκάστηκε να δουλεύει για 400 ευρώ. Μια επιχείρηση που δούλευε μέχρι τότε, έχω πει ένα παράδειγμα πολύ γνωστό. Είχα μια έκθεση αυτοκινήτων. Λογικό θα ήταν, επειδή πάει καλά η έκθεση, να κάνω και κάθε τη μονάδα συνεργείου, να κάνω και βαφείο. Ναι, αλλά τον άλλο χρόνο από 450.000 οχήματα που πουλιώτησαν στην Ελλάδα το 9, τον επόμενο χρόνο πουλήθηκαν 60.000. Χάσανε δηλαδή το 90% των πωλήσεων. Άρα αυτή η επιχείρηση κατέρευσε. Την άλλη είχε πάρει ένα δάνειο. Είτε για να αγοράσει το σπίτι του, είτε για να κάνει την επιχείρησή του. Όπως λοιπόν στο προηγούμενο παράδειγμα και αφολοποιήθηκα, πρέπει να δώσουμε και σε αυτόν την ευκαιρία να αντισταθεί απέναντι σε αυτό. Και τα λέω αυτά γιατί νομίζω ότι χρειάζεται το ακροατήριό μας εδώ και την πειθώ γιατί εμείς ζητάμε την προστασία. Όταν λέμε προστασία, ας μείνω σε 2-3 θέματα να τα πω επιγραμματικά που υπόθηκαν από τους προηγούμενους. Δηλαδή, ξεκινάμε από το αυτονόητο που υπόθηκε το παράδειγμα. Γιατί πουλιέται το δάνειό μου στο 20 και 25% της αξίας του και εγώ δεν μπορώ να το αγοράσω. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο παράγοντα. Να μπορώ να το αγοράσω στην ίδια αξία. Είναι παράλογο να το αγοράζει το φαν για να μπορώ να το αγοράσω εγώ. Θα πρέπει να το αγοράζω και εγώ, όπως έγινε και στην Κύπρο και εν μέρει στην Ιταλία και Ισπανία. Άρα το πρώτο ζήτημα που είπαμε και εδώ και 6-7 χρόνια λέμε ότι πρέπει να έχει το δικαίωμα και αυτός να το κάνει και νομίζω να φέρει το δικαίωμα και θα έλεγα και αντισυνταγματικό να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί οι κυβέρνησεις το κάνουν αυτό και η κυβέρνηση σήμερα, γιατί είναι πιο εύκολο αύριο το πρωί να δεχτεί την πολιτική κρίση στο φαν παρά να το δεχτεί η κυβέρνηση. Όμως, επιτρέψτε μου να πιστεύω. Και το λέω και εσάς, κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τη στιγμή, ακόμη και σε αυτή την κυβέρνηση, που θα πάει αύριο στις λαϊκές συνοικίες και θα πει σε χιλιάδες σπίτια: βγείτε έξω από το σπίτι με τη γυναίκα και τα παιδιά σας, θα μείνετε στον δρόμο. Και μάλιστα ο νόμος προβλέπει αυτός 210 ευρώ, λέει, για να πάτε να βρείτε ένα σπίτι. Πιστεύω ότι και η κυβέρνηση έβγαλε ένα, και μακάρι να δεν ψευστώ, έβγαλε ένα πολύ μεγάλο θέμα για να το μειώσει. Δηλαδή, δεν μπορεί σε μια σύγχρονη κοινωνία να μιλήσουμε για φαινόμενα αυτού του τύπου. Γιατί μας πάνε πάρα πολύ πίσω και σαν κοινωνία μας εκθέτουν. Θα βρεθεί λύση. Θα βρεθεί. Δεν κάνω το μάντι. Αντιλαμβάνομαι σε ένα πολιτικό γεγονός που όλοι το καταλαβαίνετε. Τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια πρέπει να ξεπερνάνε τις 200.000. Φαντάζεστε, εγώ λέω 1.000 σπίτια αύριο το πρωί, τι θα γινόταν, 1.000 οικογένειες να είναι στον δρόμο. Θα βρεθεί μια λύση. Αλλά αυτή η λύση να είναι λύση, η οποία λύση να βοηθάει και τους ίδιους. Προτάσεις. Καταρχήν, πρέπει να δούμε αυτό που μπορεί να πληρώσει και δεν πληρώνει. Σε αυτό είμαστε
σαν επιμελητήριο από την αρχή κάθετη. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να πληρώσει. Και πού θα βρουν τα εισόδηματά τους, μια χαρά που θα τα βρουν. Ξέρει πολύ καλά η κυβέρνηση και μπορεί πάρα πολύ εύκολα μέσω των συστημάτων που έχει και τη ΣΑΔΕ να δει ακριβώς τον πλούτο του. Και πάμε στην κατηγορία αυτών που δεν έχει να πληρώσει. Αυτός που δεν έχει να πληρώσει, πτωχευτικό δίκαιο. Το πτωχευτικό δίκαιο στην Ελλάδα πτωχεύει περίπου 250 επιχειρήσεις το χρόνο. Μια Ελλάδα μετά από 10 χρόνια τεράστιας οικονομικής κρίσης, που για να μην ξαναπώ είναι χειρότερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή χειρότερη από τον πόλεμο της Συρίας. Χάσαμε το 27% του ΑΕΠ εμείς και η Συρία χάσαμε το 24% από τον πόλεμο. Άρα λοιπόν, ξέρει ακριβώς τον πλούτο. Το πτωχευτικό δίκαιο λοιπόν στη χώρα μας έχει 300-350 πτωχεύσεις το χρόνο. Στο Λουξεμβούργο, που είναι η πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης, έχει 1.500 και στο Βέλγιο έχει 11.000. Πόσο παραλογισμός πρέπει να είναι αυτός? Τι σημαίνει πτώχευση? Να πούμε και μερικά πράγματα που νομίζω ότι ωφελούν. Εάν βάλουμε ένα πρωτοετή φοιτητή αύριο, θα κλείσει το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας. Γι' αυτό και μιλάμε για ένα στρατηγικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, όπου χρειάζονται πάρα πολλές αλλαγές και μάλιστα έχουμε πει πολλές φορές ότι θα είναι πενταετές, εφταετές, γιατί η οικονομία μας έχει και δομικά προβλήματα πέρα από τα προβλήματα της κρίσης. Γιατί δεν κλείνουν λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις και δεν τις κλείνει καμία κυβέρνηση? 750.000 νέοι άνεργοι. Άρα εδώ έχει μία λύση. Εδώ λοιπόν πρέπει να σκεφτεί λοιπόν η πολιτεία ότι οι πτωχεύσεις θα δώσουν το δικαίωμα αυτός να ξαναβγεί στην παραγωγή καθαρός και να μην φτάνει στο σημείο να κάνει φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο. Αγαπητοί κύριοι, το λαθρεμπόριο παραεμπόριο μόνο στα καύσιμα και στα τσιγάρα σημαίνει 7 δις το χρόνο. Μόνο σε δύο τομείς. Συνολικά όταν υπολογίζουμε τα έσοδα που χάνει η πολιτεία κάθε χρόνο πάνω από 25 δις μόνο από λαθρεμπόριο παραεμπόριο. Να προσθέσουμε και το 45% της φοροδιαφυγής. Εδώ λοιπόν μπαίνει η λέξη, κύριε Πρόεδρε, ισονομία. Είναι παράλογο εγώ να φορολογούμε, γιατί δεν μπορώ λόγω επαγγέλματος στο 100% και την ίδια στιγμή να γίνονται τα στραβά μάτια και το 45% να φοροδιαφεύγει. Και είναι και πιο σκληρή μορφή αθέμητου ανταγωνισμού μαζί με το λαθρεμπόριο και το παραεμπόριο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, υπάρχουν λύσεις να βρεθούν και πόροι να πληρωθούν τα χρήματα αυτά που σήμερα λείπουν από αυτόν που του παίρνουν το σπίτι. Και γιατί δεν παίρνονται αυτές οι αποφάσεις? Γιατί έχουν πολιτικό κόστος. Το λαθρεμπόριο παραεμπόριο εκφράζει 250.000 κόσμο που ζει. Η φοροδιαφυγή εκφράζει επίσης μια πολιτική λύση, όπου όλοι αυτοί φοροδιαφεύγουν και μπορούν ουσιαστικά να καλύπτουν την πολιτική, γιατί επίσης είναι ψήφοι. Και να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, υπάρχει τρόπος, μην τον κοροϊδευόμαστε, και το λαθρεμπόριο παραεμπόριο. Όταν πιάνει το βαποράκι, είπα κάποια στιγμή προσφάτως στον διοικητή της Ελλάς, στον αρχηγό της Ελλάς, είναι δυνατόν να πιστεύει κάποιος ότι δεν μπορεί να βρει στην αποθήκη και αν δεν ξέρει, βάλει έναν πίσω από τον πάρει να δει που πάει και αγοράζει. Τι πιάνουμε το βαποράκι? Ας πιάσουμε τις αποθήκες που είναι γνωστό ότι είναι τεράστιες και αυτές είναι τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα που συνδέω απόλυτα την προστασία της πρώτης κατοικίας και την προστασία των ακινήτων των επιχειρήσεων, που και αυτοί με κόπο το κάνανε, με το θέμα που αφορά όλα αυτά τα θέματα τα οικονομικά της χώρας. Μάλιστα εδώ να σας πω μια παράδειγμα που επιτρέπετε. Ο Γενάρης αυτός που μας πέρασε μπορεί να χαρακτηριστεί και μαύρος Γενάρης. Ήταν ο χειρότερος Γενάρης των τελευταίων ετών. Είχαμε τη μεγαλύτερη πτώση κατανάλωσης των τελευταίων ετών. Σήμερα, μιλάω για τον Γενάρη που πέρασε. Άρα εδώ λοιπόν είναι ένα σύνθετο θέμα. Και ολοκληρώνω την λογική μου με τα κόκκινα δάνεια. Κόκκινα δάνεια, επιχειρήσεις, παραεμπόριο, λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή, είναι όλα στον ίδιο άξονα. Δεν μπορεί να τα βάζεις μεμονωμένα, γιατί μπορεί να βολεύει να τα βάζεις μεμονωμένα. Δεν είναι σωστό. Η μικρομεσαία επιχείρηση σήμερα στην Ελλάδα, ακόμη και στην περίοδο των γιορτών, είχε μείωση από 10 ως 30%. Γιατί? Γιατί πλέον οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, χωρίς να έχουν τα προβλήματα που κουβαλάει ένας μικρομεσαίος, δηλαδή 10 χρόνια έχει πάει στον πάτο, δεν έχει τραπεζικό σύστημα να δανειστεί. Άρα τι συνέβη? Το μεγαλύτερο μέρος της άφησης κατανάλωσης, που ήταν 2,5% τις μέρες των γιορτών, μόνο λέω, το πήραν οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, άμεσα ή μέσω του ίντερνετ. Μα δεν είχε ούτε χρήματα για να πάρει εμπορεύματα ο μικρομεσαίος, ούτε είχε δυνατότητα να σταθεί διαφημιστικά ή εμπορικά απέναντι στο μεγάλο. Άρα, αν συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο, μιλάμε για πλήρη αφανισμό των επιχειρήσεων. Δώσαμε τα στοιχεία σε ένα επιμελητήριο. Τι γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα? Ανοίγουν επιχειρήσεις καφέ, ανοίγουν επιχειρήσεις εστίασης του 1 ευρώ και έχουν μέσα διάρκεια ζωής 8 μήνες με 1,5 χρόνο. Τότε γιατί το συνεχίζει? Δεν έχει άλλο τρόπο να σταθεί. Έχει ένα κεφάλαιο 5 με 20.000 και λέει πώς εγώ μπορώ αύριο να βγάλω μεροκάματο. Μα δεν βλέπεις ότι όλα κλείνουν. Και λοιπόν εγώ δεν τα καταφέρω. Δεν έχει καμία στρατηγική για το αυτό που αναφέρουμε, πού πάει η οικονομία, πώς στέκεται και προσπαθεί από κάπου να κρατηθεί. Αγαπητοί φίλοι, ολοκληρώνοντας το επαγγελματικό επιμελητήριο και για το θέμα του πτωχευτικού κώδικα, έχει μιλήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι αν θέλουμε η χώρα μας να πάει μπροστά, θα πρέπει να κάνουμε έναν πραγματικό πτωχευτικό κώδικα που διαχωρίζει τον έντιμο πτωχεύσοντα από τον ανέντιμο.
Αυτός που είναι έτοιμος, τον ξαναβάζει στην παραγωγή, έχει αφημί, δεν αναγκάζεται ούτε να κάνει λαθρεμπόριο, παρεμπόριο, ούτε να φοροδιαφεύγει και τον βάζει στην παραγωγή γιατί αυτό το συμφέρει. Και όσο τον βάζει στην παραγωγή, αυτός βγαίνει απέναντι και καλά κάνει γιατί πρέπει να ζήσει στην οικογένειά του. Όχι καλά κάνει επειδή το θέλω, αλλά πρέπει να ζήσει στην οικογένειά του. Στο θέμα των κατασχέσεων, επίσης νομίζω είμαι σαφής ότι θα πρέπει να διαχωρίσουμε αυτόν ο οποίος δεν πληρώνει και μπορεί. Και εδώ πρέπει να σας πω και δημοσίως, δεν συμφωνώ με αυτούς που αρνούνται να δώσουν τα περιουσιακά του στοιχεία όταν πάνε στο διάλογο, να τα δώσουν. Αλλά στους υπόλοιπους υπάρχει μόνο μία λύση. Να υπάρξει ένα κράτος που θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία από τον αδύναμο που χτυπήθηκε από την κρίση. Γιατί αν δεν το κάνουμε, πέρα από την κοινωνική συνοχή η οποία θα διαλυθεί και πέρα από τα ζητήματα που θα δημιουργηθούν ευρύτερα στην κοινωνία μας, η χώρα δεν θα αποτελεί για τη χώρα ένα βήμα για να πάει μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ.